γελάει, παίζει τρελάς. Τρελαίνομαι. Γεια σας! Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί σας. Μισό λεπτό να σηκωθώ και λίγο. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας! Είμαστε λοιπόν πάλι μαζί σας, η Φωτεινή, η Πιπιλή και η Ρούλα. Γεια σας και από μένα. Βλέπετε τι άλλαξε πάνω μου, ε! Αυτά τα ωραία νυχάκια που είναι κόκκινα, είναι σαν τα νυχάκια του πατσά. Καταπληκτικά είναι, ωραία. Λοιπόν, σήμερα όμως σας έχω μία έκπληξη. Βέβαια, αυτή την ιδέα, ή μάλλον την αναδημοσίευση, την κάνω από την Κάτια τη Μιλιαράκη, τη συνάδελφό μου. Λοιπόν, προσέξτε. Τι είναι αυτό, την ίδια, πες μας. Κοίταξε να δεις. Η Hell Beauty Connections New York City δίνει το πρώτο πρόγραμμα γυμναστικής για το πρόσωπο. Κοινώς για τις ρητίδες. Α, θα κάνουμε ασκήσεις, λοιπόν, ασκήσεις σήμερα, λοιπόν, φίλες μου, και για τους φίλους, για το πρόσωπο. Για είναι αυτό που λέει να δούκα, ναι. Κορίτσια, γεια σας. Λοιπόν. Προσέξτε. Πρόγραμμα για την ανόρθωση περιοχής των βλεφάρων και των φρυδιών. Με τα μάτια πολύ ανοιχτά, σηκώστε τα φρύδια σας όσο πιο ψηλά μπορείτε. Πώς, έτσι? Έτσι, ναι. Με τα μάτια ανοιχτά, τα φρύδια σας μπορείτε. Λοιπόν, κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. Σιγά-σιγά κατεβάζετε τα φρύδια στην αρχική τους θέση. Δηλαδή, κάπως έτσι. Και έτσι δεν θα ρίξει. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή. Όχι. Αυτό μπορείτε να επαναλάβετε 4 φορές. Πρόσεξε τώρα. Πολύ. Ανοίξτε το στόμα σας όσο πιο πολύ μπορείτε, υποχρεώνουμε ταυτόχρονα πως γελάτε. Έτσι. Πιο πολύ το στόμα ανοιχτό. Πόσο πιο πολύ. Πιο πολύ, έτσι. Πιο πολύ, ρε παιδί μου. Πώς είναι η διαφήμιση σου περιέχει. Πώς έτσι. Όχι έτσι, ρε παιδί μου. Πιο πολύ. Και χαμογελαστά έτσι. Πολύ. Έτσι. Δεν πάει άλλο, εντάξει. Άμα δεν έχεις στοματάρα, τι να σου πω. Και αυτό βοηθάει να μην ρητιδιάσουμε, δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Αλλά πρόσεξε κάτι και κάτι άλλο και για εσάς, φίλες μου. Για τις ρητιδούλες, τώρα το μήλον του προσώπου. Ναι. Και για την περιοχή, μάλλον, του άνου χείλου του στόματος. Σε την ύλη του Λαυσό, ένα παράδειγμα. Ανάμεσα στα χείλη και στα ρουθούνια της μύτης, προσέξτε αυτή την άσκηση. Τι κάνουμε. Λοιπόν, χαμογελάστε με τα χείλη σας ενωμένα. Έτσι. Έτσι. Τραβήξτε το χαμόγελο σε πιο πολύ μπορείτε και μείνετε εκεί χωρίς όμως να ανοίξετε τα χείλη σας. Και βοηθάει αυτό. Βεβαίως. Κάτω για λίγο. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Σχηματίστε με τα χείλη σας, χωρίς να αφήνετε τα δόντια σας να αποκαλυφθούν, ένα μεγάλο όμικρον. Ναι. Κλειστό το στόμα. Είναι ανοιχτό, να πήρες καμία ρουκέτα και άντε μην πω. Κλειστό το στόμα. Κλειστό. Όχι, πιο πολύ όμικρον. Όσο μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Αυτό είναι μη. Ναι. Όμικρον. Ναι. Μπράβο, ωραία. Καλά. Επαναλαμβάνετε 3 φορές. Και έτσι είναι όλα τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν υποσχόμαστε βέβαια τίποτα, αλλά πιστεύω σε καλά αποτελέσματα αυτά, λοιπόν. Πήγα εδώ και τον τελικό στο μπάσκετ. Μου ζήτησαν στην είσοδο να παραδώσω το στιλέτο. Μου λέει ποιο στιλέτο. Άντε. Και μου λέει τι γόβα στιλέτο που έχετε στο. Ναι, τέτοια κάνει ο Γιάννης, βέβαια. Αλλά δεν του έκανα τη χάρη. Πήγα και κάτσε στην αγάπη τη Βαρδινογιάννη και στι άλλε ξανθιέ, βέβαια. 35 ξανθιέ επίσημα καθόμαστε για σειρά. Σαν τάβλες με άχυρα. Ναι. Σαν άχυρα, ναι, βέβαια, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Βέβαια. Αυτά λοιπόν. Ξέρεις, ακριβένουν και τα κινητά, ε. Άντε, ακριβένουν. Μάρκα, θα αλλάξω μάρκα. Τι θα πάρεις? Όχι, τέλεσε. Τετέλεσε. Α, τετέλεσε. Βέβαια. Να συζητήσουμε το άλλο με την τοστερόνη που αυξάνει τη σεξουαλική. Α, δεν στην άλλη εκπομπή. Μην τα κάψουμε τώρα. Λοιπόν, στην άλλη εκπομπή. Μην τα ακούσετε όλε τώρα. Στήσατε αυτή να μάθετε για. Άντε τώρα, για τους ταυλιάριδες, τους άντρες σας, που παίζουν με ταύλι εννοώ. Λοιπόν, αυτά με τη Φωτεινή, τη Πιπιλή και τη Ρούλα. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας. Γεια σας.